Η Ελλάς εν Σμύρνη. Σαν σήμερα, το 1919, η απόβαση του ελληνικού στρατού. Περιγραφή. Από την υποδοχή του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη τον Μάιο του 1919. Ο πλοίαρχος Μαυροίδης, κυβερνήτης του Θωρικτού Αβέροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής αποστολής, ο οποίος διάβασε το διάγγελμα του Έλληνα Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στους κάτοικους της Σμύρνης. Όπως γράφει ο Κάρολος Μπρούσαλης στο History Reporter, η πρώτη ελληνική μεραρχή αποβιβάστηκε στη Σμύρνη στις 2 Μαΐου του 1919. Μεταφέρθηκε εκεί με 2 υπεροκεάνια και 12 επιβατικά πλοία που συνοδεύονταν από ένα αντιτορπιλικό και 4 τορπιλοβόλα του ελληνικού πολεμικού στόλου. Για να υπογραμμιστεί η κάλυψη της συμμαχίας στο όλο εγχείρημα, αλλά και για να προληφθεί οποιαδήποτε ιταλική ενέργεια, την Ιωπομπή συνόδευαν και 4 βρετανικά αντιτορπιλικά. Από τα ξημερώματα, χιλιάδες Έλληνες της Σμύρνης συνοστίζονταν στην προκυμαία για να υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό. Όταν στις 7 το πρωί το πρώτο υπεροκεάνιο φάνηκε να μπαίνει στο λιμάνι, χιλιάδες σημαίες ξεδιπλώθηκαν. Η απόβαση ξεκίνησε στις 7:30, ενώ γονατιστή Σμυρναίοι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευλογούσε τους πρώτους φαντάρους και εύζωνες που πατούσαν την Ιωνική γη κάτω από τις οδηγίες του Μεράρχου, συνταγματάρχη Νίκου Ζαφυρίου. Λαός και στρατός έγιναν ένα. Ξεχύλιζε και από τις δύο πλευρές η συγκίνηση. Με δυσκολία οι αξιωματικοί προσπαθούσαν να επιβάλλουν κάποια τάξη. Η πρώτη φάλαγγα που ξεκίνησε για τα ενδότερα ήταν αυτή του ταγματάρχη Κάπα Τσαβέλα. Οι άνδρες παρατάχτηκαν κατά τετράδες και προχώρησαν. Ενώ δεξιά και αριστερά τους ο κόσμος έτρεχε παραλυρώντας από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Σε μια στροφή, με το που φάνηκε, κρατώντας υψωμένη τη σημαία ο σημειοφόρος με τους παραστάτες εύζωνες, μία ομοβροντιά ακούστηκε. Ο σημειοφόρος και ένας εύζωνας χτυπήθηκαν. Ταυτόχρονα άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί από παράθυρα ξενοδοχείων και σπιτιών. Οι Έλληνες είχαν πέσει σε τουρκική ενέδρα. Ανασυντάχθηκαν γρήγορα και ξεκίνησαν συστηματική εκαθάριση των οπλισμένων Τούρκων. Ενώ την ίδια ώρα ο κυβερνήτης του Ιταλικού Θωρικτού στο λιμάνι ζητούσε να γίνει απόβαση Ιταλικών αγημάτων για την αποκατάσταση της τάξης. Του την απαγόρευσε ο Βρετανός Ναύαρχος. Η τάξη αποκαταστάθηκε γύρω στις 4 μετά το μεσημέρι, με νεκρούς και τραυματίες πολλούς Έλληνες και Τούρκους. Στην διάρκεια της αναταραχής σημειώθηκαν και πολλές λαϊλασίες και βανδαλισμοί.